Για μένα αυτή η ταινία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Νιώθω πάρα πολύ περήφανη για αυτή την ταινία και νομίζω όλοι οι συντελεστές που συμμετείχαμε σε αυτήν. Γιατί είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται κάποια εγκλήματα πολέμου. Εγκλήματα πολέμου που δεν έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα. Εγκλήματα πολέμου που δεν έχουν δικαστεί, δεν έχουν πάει σε δίκη. Εγκλήματα πολέμου που είναι σαν να μην υπάρχουν, ενώ έχουν υπάρξει. Και είναι μάλλον και η τελευταία ευκαιρία να καταγραφούν, μιας και οι άνθρωποι που τα ζήσαν, οι αυτόπτες μάρτυρες, έχουν πια αρχίσει να φεύγουν. Όσους καταφέραμε να βρούμε και να μπουν μέσα στην ταινία, να μιλήσουν στην ταινία, είναι πια 90-95-100 χρονών. Άρα νιώθουμε και θεωρούμε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία να υποθούν on camera. Αμάν, μωρέ παιδιά, πού στήκε, μωρέ παιδιά, ποτέ μια τέτοια κουβέντα. Στην Ελλάδα είναι δύσκολο και αρκετά σπάνιο να καταπιάνεται κάποιος με το θέμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ή με, γενικά με το ιστορικό ντοκιμαντέρ. Αυτό που βλέπουμε εκ των υστέρων είναι ότι ουσιαστικά την πλήρωσε ο άμαχος πληθυσμός με εκτελέσεις για όλες τις αγριότητες και τις απώλειες στη μάχη. Ήταν με αφορμή τα 80 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης. Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχάς γιατί είναι η πρώτη φορά που ο στρατός του Χίτλερ αποφασίζει να καταλάβει κάποιον τόπο εξ ολοκλήρου από αέρος με τους αλεξιπτωτιστές. Οπότε στέλνει ουσιαστικά την πιο επίλεκτη μονάδα για να καταλάβει την Κρήτη αποκλειστικά από αέρος. Αυτό είναι κάτι που δεν είχε ξαναγίνει. Επίσης είναι η πρώτη φορά που μπαίνει τόσο δυναμικά ο παράγοντας της αντίστασης των ντόπιων. Οι Γερμανοί στρατιώτες είχαν πει, στους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές είχαν πει ότι θα σας καλοδεχτούνε. Άρα δεν περιμένανε καθόλου αυτό το οποίο ακολούθησε. Επίσης ήταν η πρώτη φορά που ο στρατός του Χίτλερ είχε τόσο τρομακτικά μεγάλες απώλειες σε σχέση με τις δυνάμεις τις μαχόμενες δυνάμεις που έπεσαν στο νησί. Στον πόλεμο οι αποστάσεις δεν είναι 10 μέτρα 20, είναι 100-200. Δεν ξέρεις αν σκοτώνεις ή σε σκοτώνει. Εγώ έβλεπα οι σφαίρες των Γερμανών. Έβλεπα στο χώμα και λέω πρέπει να φύγω από εδώ. Οι απώλειες ήταν τρομακτικές, γι' αυτό μάλιστα και ο Χίτλερ είχε απαγορέψει στους ανώτατους αξιωματικούς του να του μιλάνε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για την έκβαση της μάχης. Οι απώλειες των Γερμανών αλεξιπτωτιστών ήταν τόσο μεγάλες που ουσιαστικά καταργήθηκε αυτό το είδος του πολέμου, δηλαδή δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε ποτέ το σώμα των αλεξιπτωτιστών ως μοναδικός τρόπος επίθεσης σε μια περιοχή. Η μάχη της Κρήτης είναι θεωρείται από τις πιο φωτογραφημένες και κινηματογραφημένες μάχες στην ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή υπήρχε πληθώρα αρχαιακού υλικού, εντυπωσιακά πλούσιο και πολύ, επειδή ο γερμανικός στρατός πίστευε ότι θα καταλάβει το νησί σε 24 ώρες. Οπότε για αυτούς ήταν μια ευκαιρία να τραβήξουν τη μάχη αυτή για να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό στα επίκαιρα και στην προπαγάνδα του Γκέρινγκ. Οι πρώτοι αλεξιπτωτιστές που έπεσαν στο νησί ήταν φωτογράφοι και αλεξιπτωτιστές. Γι' αυτό υπάρχει τόσο πολύ πλούσιο υλικό, αρχαιακό υλικό από την μάχη αυτή. Στην Κρήτη ήταν η μεγαλύτερη κατοχή, άλλη μια πρωτιά, σκοτεινή πρωτιά, θλιβερή πρωτιά, ήταν η μεγαλύτερη κατοχή σε ελληνικό έδαφος. Δηλαδή ενώ όλη η υπόλοιπη Ελλάδα είχε απελευθερωθεί, στην Κρήτη παρέμειναν στρατεύματα για άλλους ακόμα 7-8 μήνες. Άμα κοιτάξετε τις πρώτες εκκλήσεις για αντίσταση στην υπηρετική Ελλάδα, όλοι λένε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο δρόμο που μας έδειξε η Κρήτη. Δηλαδή έγινε σύμβολο πραγματικά. Μέσα στην ταινία και στη σειρά προσπαθήσαμε να πούμε όσο το δυνατόν, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικοί και να προσπαθήσουμε να αφηγηθούμε τη μάχη από όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές. Δηλαδή και από την πλευρά τη γερμανική. Γι' αυτό είχαμε τον κύριο Φλάισερ που είναι ιστορικός πανεπιστημιακού επίπεδου. Είναι
έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή και έρευνα και μελέτη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη μάχη της Κρήτης και είναι γερμανικής καταγωγής. Μίλησε μέσα στην ταινία και ο Sir Anthony Beaver που μας διηγήθηκε από την αγγλική πλευρά, από την πλευρά των συμμάχων, την αγγλική πλευρά τα γεγονότα της μάχης. Είχαμε και άλλους ομιλητές όπως ο κύριος Μακνίλ, ο οποίος επίσης είναι γερμανικής καταγωγής. Και είχαμε και πάρα πολλούς Έλληνες, ιστορικούς, αλλά και αυτόπτες μάρτυρες από την Κρήτη. Προσπαθώντας έτσι να έχουμε όσο πιο αντικειμενική ματιά γίνεται πάνω στα γεγονότα. Πάντα πονάς. Και όταν ξέρεις ότι φύγανε ανθρώποι δικοί σου. Τα θυμάμαι τώρα. Και πονάω. Μία μάχη έχει πάντα εγκλήματα από όλες τις πλευρές. Δεν είναι οι μεν είναι μόνο οι καλοί και οι δε είναι μόνο οι κακοί. Εγκλήματα γίνονται και από τις δύο πλευρές. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε έναν ξεκάθαρα κατακτητή, ο οποίος έρχεται να κατακτήσει με πάρα πολύ βίαιο τρόπο έναν τόπο και χωρίς να το περιμένει βρίσκει τρομακτική αντίσταση από τους ντόπιους οι οποίοι υπερασπίζονται τον τόπο τους και τις οικογένειές τους. Όπως σηκωθήκαμε όλοι μαζί, η μάνα μου, η γιαγιά μου και η θεία μου, ο πατέρας μου και ο αδερφός μου και εγώ, λέει η μάνα μου όταν τη συγχωρέσει, αν σωθεί κανείς, να προσέξει τα παιδιά. Αν μας αγκαλιάζει και μας φυλάει, τέλος πάντων. Εκεί ήταν το πρώτο μου και το τελευταίο φίλο της μάνας μου. Όσον αφορά τους αυτόπτες μάρτυρες, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν πάρα πολύ έτοιμοι και όριμοι να αφηγηθούν σαν χήμαροι τις αναμνήσεις τους από τη μάχη της Κρήτης. Ήταν κάτι το οποίο τους βασάνιζε και ουσιαστικά όλα αυτά τα 80 χρόνια καθόταν εκεί και δεν είχε εκφραστεί. Εκφράστηκε δηλαδή για πρώτη φορά και φάνηκε με έναν καταιγιστικό τρόπο να βγαίνει αυτή η πληροφορία αλλά και τα συναισθήματα. Υπήρχαν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι παρόλο που έφτασαν μέχρι το να βρεθούν στο χώρο του γυρίσματος είχαν πολύ μεγάλη δυσκολία να ανοιχτούν. Δηλαδή τα τραύματα ήταν ακόμα ανοιχτά και πολύ ορατά και άρα είχαν πολύ μεγάλη δυσκολία να επικοινωνήσουν και να βγάλουν αυτά που είχαν μέσα τους και συναισθήματα και σκέψεις και γεγονότα. Αυτό δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία στη διαχείριση. Δεν ήταν ένα εύκολο γύρισμα στη διαχείρισή του. Μας βοήθησε πάρα πολύ ότι ήταν πάρα πολύ η πληροφορία. Πάρα πολύ η πληροφορία. Οπότε εκεί πια είχαμε να επιλέξουμε τις πιο δυνατές, τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες που καθρεφτίζουν αυτά τα εγκλήματα πολέμου που έγιναν κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης. Νομίζω ότι ο πήχης στο χώρο του ντοκιμαντέρ έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά τα τελευταία χρόνια και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό και τα κανάλια και οι πλατφόρμες. Αυτό έχει φέρει σαν αποτέλεσμα ότι έχει ανοίξει και το κοινό, έχει εκπαιδευτεί το κοινό σε αυτό το είδος και στο ιστορικό ντοκιμαντέρ και στο ντοκιμαντέρ γενικά και έτσι παραγωγές που είναι πολύ άρτιες, πολύ ψηλού επίπεδου, πολύ ψηλών προδιαγραφών ή και με θεματολογία πάρα πολύ δυνατή, καταφέρνουν να βρουν τον δρόμο προς τις αίθουσες. Υπάρχουν παραδείγματα όπως όταν ο Βάγνερ συνάντησε τις ντομάτες ή ο Καζαντζάκης ή το Chris Rising ή και η δική μας ταινία ο Ερμής κράτησε την αναπνοή του που καταφέρνουν να βρουν τον δρόμο προς τις αίθουσες και να απευθυνθούν σε ένα πολύ ευρύ κοινό. Για έναν σκηνοθέτη κινηματογραφιστή ντοκιμαντέρ, πολύ συχνά, όχι πάντα, αλλά πολύ συχνά, η κινηματογράφηση είναι προέκταση της σκέψης του και του χεριού του. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο πολύ συχνά συναντάμε ο ίδιος ο σκηνοθέτης και ο κινηματογραφιστής να παίρνει την κάμερα και να τραβάει ο ίδιος, αν όχι όλα τα πλάνα του,
ένα μεγάλο μέρος από τα πλάνα του ή ένα σημαντικό μέρος από τα πλάνα του. Αυτό συμβαίνει γιατί στο ντοκιμαντέρ, πολύ περισσότερο από ότι στη μυθοπλασία, η αφήγηση είναι πραγματικά προέκταση της προετοιμασίας που έχει κάνει ο σκηνοθέτης σε συνεργασία με τον σεναριογράφο και προέκταση του νου του, των σκέψεών του, των συναισθημάτων του και της αισθητικής του. Άρα είναι λογικό ο ίδιος να κινηματογραφεί μεγάλο μέρος των πλάνων του. Δεν πρέπει να παραπονιούνται ότι τους πολεμούσανε με ξύλα, με πέτρες, με μαχαίρια κτλ. Γιατί παραπονιούνται? Ήρθαν εδώ σαν φίλοι μας. Σαν εχθροί ήρθανε. Καλά το σε κάμανε. Η υλοποίηση αυτής της ταινίας ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για προσωπικούς λόγους, γιατί έχω καταγωγή από την Κρήτη, γιατί μέλη της οικογένειάς μου, των προγόνων μου, πολέμησαν στη μάχη της Κρήτης και συμμετείχαν στις αντάρτικες ομάδες αντίστασης, αλλά και γιατί ένιωθα ότι ένα μεγάλο μέρος αυτής της ιστορίας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν είχε υποθεί. Είχε μείνει σε κάποιες φορές ούτε καν καταγεγραμμένο, σε άλλες φορές είχε καταγραφεί, αλλά είχε μείνει βαθιά αρχιοθετημένο σε συρτάρια επτασφράγιστα. Και ένιωθα ότι ήταν πολύ σημαντικό να υποθούν αυτές οι ιστορίες και να προβληματιστεί το κοινό, να σκεφτεί το κοινό πάνω σε αυτά που γίνανε, πάνω στο τι είναι τελικά έγκλημα πολέμου. Είναι έγκλημα πολέμου να υπερασπίζεσαι τον τόπο σου? Είναι έγκλημα πολέμου αν δεν φέρεις διακριτικά στρατιώτη να παίρνεις στα χέρια σου την προστασία της οικογένειάς σου και του σπιτιού σου? Ήταν επίσης πάρα πολύ σημαντικό να καταγραφεί, να γίνει αυτή η καταγραφή αυτών των γεγονότων, η οποία όλες οι προσπάθειες που είχαν γίνει αυτά τα 80 χρόνια, δηλαδή μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι τις μέρες μας, ήταν ημιτελείς και πολλές φορές δεν έφταναν καν στο κοινό. Τι είναι αυτό που, τους, που μέσα τους τόσο πολύ τους αλλοιώνει και μπορεί κάποιος να σηκώσει το όπλο και να σκοτώσει κάποιον άλλον άνθρωπο, μη σκεφτόμενος καμία συνέπεια? Υπάρχουν πάρα πολλές ανέκδοτες μαρτυρίες, μαρτυρίες δηλαδή που, δεν έχουν, που καταγράφονται για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα. Θα τις δείτε στην ταινία. Είχαμε τα αγαθά της ειρήνης. Τα πανηγύρια μας, τις χαρές μας, τις αποσπερίδες μας, τους ερωτές μας, τα παντρεματά μας,